αντιμέτωποι με δεσμεύσεις στο τραπεζικό τους λογαριασμών, αλλά και δεσμεύσεις σαν ΦΥΜΗ, θα βρεθούν χιλιάδες οφειλέτες του Δήμου Ηρακλείου από το Σεπτέμβριο, οπότε θα εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για τις οφειλές που κινδυνεύουν να παραγραφούν στην πενταετία αλλά και στην εικοσαετία. Πρόκειται για 33 εκατομμύρια 700 χιλιάδες ευρώ, με τις περιπτώσεις να αφορούν 39.000 ΑΦΜΗ, όπως δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι υποχρεωμένος με βάση τον νόμο, οι αρμόδιες δηλαδή υπηρεσίες, οι οικονομικές του Δήμου, να επικαιροποιήσουν αυτή την οφειλή για να μην παραγραφεί και φυσικά εάν δεν προβούν οι πολίτες, η συνδημότητα μας στη διαδικασία του να επικαιροποιήσουν αυτή τη σχέση, να διακανονίσουν ή ακόμα και να εξοφλήσουν, θα πρέπει να μπούμε στην διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων, αυτό της δέσμευσης από τους λογαριασμούς των συνδημοτών μας, των τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και όχι μόνο, και δέσμευση του ΑΦΜΗ από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Η καμπάνια ενημέρωσης των οφειλετών από τη Λότζια λήγει στα τέλη Αυγούστου, με τον Δήμο να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από την Οικονομική Υπηρεσία και να προχωρήσουν στο σχετικό διακανονισμό, καθώς από τις αρχές Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωμένος να ασκήσει αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν χρέη αποκλίσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτή η καμπάνια και μέχρι τέλος του Αυγούστου, στην προσπάθεια να ενημερώσουμε όλους αυτούς που οφείλουν, με σκοπό να έρθουν να διακανονίσουν ή ακόμα και να εξοφλήσουν, ή ακόμα και, επειδή υπάρχει ένα άλλο εργαλείο των 48 δόσεων, να δουν πώς μπορούν με βάση το δεδομένο αυτό να πάνε και στις 48 δόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά κλήσεις της οδικής κυκλοφορίας, περίπου 20 εκατομμύρια, και τα υπόλοιπα αφορούν αυθαιρεσίες, πρόστιμα για σχέδιο πόλης. Τα χρέη των δημοτών αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν να παραγραφούν είναι περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ, 33 εκατομμύρια 700 χιλιάδες ευρώ, και αφορούν περίπου 39.000 ΑΦΜΗ. Βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να μην προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά στην εφαρμογή άλλων μέτρων ίσπραξης. Στο επίκεντρο της Λότζια μπαίνει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, με το ζήτημα των ανίσπραχτων οφειλών να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς πέρα από τα 33 εκατομμύρια 700 χιλιάδες ευρώ που κινδυνεύουν να παραγραφούν, τα συνολικά χρέη των δημοτών ανέρχονται σε 104 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός κι αν από τα μέτρα και από τις διαδικασίες και από την πίεση αναγκαστούμε τελικά να πάμε και σε άλλα μέτρα, όπως είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, που σας λέω και πάλι δεν είναι πολιτική μας βούληση, δεν το θέλουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό εκεί δεν θα φτάσουμε ποτέ. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα διάβημα και είναι σε εξέλιξη αυτή η πρόταση προς το Υπουργείο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που μπορεί να ασκήσει ο Δήμος, που μέχρι τώρα δεν έχει το δικαίωμα να το ασκήσουν οι Δήμοι, έτσι ώστε να βρούμε έναν τρόπο ευέλικτο για τους πολίτες που έχουν μεγάλα ποσά και θέλουν να κάνουν έναν εξοδικαστικό μηχανισμό.